Μένουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στο θέμα. Συνδεόμαστε απευθείας με τον βιολόγο και διδάκτορα περιβαλλοντολόγο του Πανεπιστημίου Κρήτης, τον κύριο Βασίλη Λύκο. Καλησπέρα, κύριε Λύκο. Καλησπέρα σας, κύριε Μελικόνη. Λοιπόν, καταρχάς, θα ήθελα το σχόλιο σας για το γεγονός ότι μπαίνουν πια στα ραντάρ της πολιτείας και νέοι άνθρωποι κάτω των 60, οι οποίοι έχουν υποκείμενα νοσήματα και ενώ τόσο καιρό ήταν ο ορισμός του ευάλωτου και της ευπαθούς ομάδας, έπρεπε να ακολουθήσουν μια τυπολογία που είχε να κάνει μόνο με την ηλικία γέννησης και όχι με την πραγματική κατάσταση της υγείας τους. Πώς το βλέπετε ότι πλέον μπαίνουν στα ραντάρ οι καρκινοπαθείς, οι ανοσοκατεσταλμένοι κλπ. Κοιτάξτε, αυτό το οποίο συμβαίνει και το οποίο δεν έχουμε δει από την αρχή, ότι δεν έχουμε μία σοβαρή επιδημιολογική επιτήρηση. Mm-hmm. Τι σημαίνει σοβαρή επιδημιολογική επιτήρηση? Σημαίνει ότι εμείς πρέπει να ξέρουμε καταρχήν, δεν έχουμε ηλεκτρονική κάρτα υγείας. Δηλαδή, αυτό που εμβολιάζουμε δεν ξέρουμε τι έχει, τι υποκείμενα νοσήματα έχει. Τους εμβολιάζουμε όλους. Δεν κάνουμε τεστ από πριν. Δηλαδή, αυτός ο οποίος, για παράδειγμα, έχει περάσει την νόσο COVID και έχει αναπτύξει κάποια αντισώματα, θα τον εμβολιάζουμε ή όχι? Τι γίνεται από την πρώτη μέχρι τη δεύτερη δόση, θα τον ξαναεμβολιάσουμε? Όλα αυτά, όπως καταλαβαίνετε, σημαίνει ότι εμείς δεν παρατηρούμε ακριβώς το γεγονός. Ναι. Προσπαθούμε απλά να το κουκουλώσουμε. Mm-hmm. Προσπαθούμε απλά να πούμε ότι έχουμε εμβόλια και τα εμβόλια θα μας δώσουν, θα είναι η ανοσία δια πάσα νόσο, χωρίς να βλέπουμε από κάτω τι κάνουμε, για παράδειγμα, με την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Είναι σίγουρο ότι οι μεταλλάξεις, κοιτάξτε, είναι σίγουρο ότι οι μεταλλάξεις έχουν αυξήσει κατά 73% την μολυσματικότητα. Mm-hmm. Και μένει να δούμε κατά πόσο υπάρχει και μια σοβαρότητα σε ό,τι αφορά, σε ό,τι αφορά τη θνησιμότητα, αν επιδρούνε. Το πιο πιθανό είναι ότι δεν επιδρούν, βέβαια. Αλλά όλα αυτά, όπως καταλαβαίνετε, έχουν αναδιατάξει όλες αυτές τις προσπάθειες που κάνουμε. Και όταν δεν έχουμε μια σοβαρή επιδημιολογική επιτήρηση, δεν ξέρουμε τι μας γίνεται. Επιπλέον, εδώ στην Ελλάδα δεν έχουμε γονιδιωματική επιτήρηση. Δηλαδή, πού ξέρουμε πόσες παραλλαγές έχουμε, για παράδειγμα, του κορονοϊού της Βρετανίας? Λένε, άκουσα σήμερα 300 τόσους ή άκουσα 9 από τον Αφρικανικό. Mm. Μα αφού δεν κάνουμε γονιδιωματική επιτήρηση, δεν κάνουμε αλληλούχηση γονιδιώματος. Στην Αγγλία μέχρι στιγμής έχουν κάνει 165.000 αλληλουχίες γονιδιωμάτων. Στις ΗΠΑ, προσέξτε, γιατί δεν βρίσκουν πολλά, 74.000. Στην Γερμανία, 3.500. Δηλαδή, όσα κάνουν στη Βρετανία σε μία μέρα. Εμείς κάνουμε μόνο το 0,5%. Ναι. Και σύμφωνα με τον ECDC, πρέπει να κάνουμε αυτή την αλληλούχηση σε ποσοστό 5 με 10% των θετικών κρουσμάτων που βρίσκουμε. Ναι. Ένα άλλο παράλληλα που θέλω να θίξω εδώ πέρα, σημαντικό γεγονός, είναι το είδος των τεστ που κάνουμε. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω, διότι διάβαζα σήμερα τη συγκλονιστική μαρτυρία του Μιχάλη Καλογύρου, του πρώην Υπουργού Δικαιοσύνης, ο οποίος έλεγε πως παρότι δεν είχε σοβαρά συμπτώματα, το rapid test είχε βγει αρνητικό και αν δεν τον είχε συμβουλεύσει ο κύριος Πολάκης να δει με ένα οξύμετρο τον κορεσμό του οξυγόνου στο αίμα του, δεν θα είχε πάρει χαμπάρι ότι είχε κορονοϊό, ενώ, όπως λέει, είχε προχωρήσει ήδη η λίμωξη στο αναπνευστικό του. Είναι δυνατόν αυτό? Εμείς δηλαδή ξέραμε ότι το rapid είναι αξιόπιστο στο 90%, όχι αναξιόπιστο στο 90%. Όχι, κύριε Μελικόνη, το rapid είναι μόνο για εργαστηριακές έρευνες. Είναι για να σου επιβεβαιώσει κάποιο θετικό κρούσμα που έχεις βρει. Δεν είναι για να σου κάνει διάγνωση. Ακόμα και τα ίδια αυτά τα PCR, όπως λέει ο Πόη, δεν τα λέω εγώ, είναι τα μοριακά, δηλαδή, έτσι, όταν λέμε τα PCR. Μοριακά, το λέω για τους τηλεθεατές και τις τηλεθεάτρες, ναι. Ακριβώς, που βρίσκουν υλικό φορτίο, είναι για να σου επιβεβαιώσουν μια διάγνωση. Δεν είναι αυτή καθ' αυτή η διάγνωση. Πόσο μάλλον τα rabbit, που είναι 200% λιγότερο ευαίσθητα από ότι είναι τα μοριακά. Μάλιστα. Εκεί είναι το όλο πρόβλημα. Και εδώ ξέρετε τι γίνεται. Γίνονται κάθε μέρα τεστ. Ωραία. Λοιπόν, δεν μας λένε. Μας λένε μάλλον ότι τα 2/3 καταρχήν είναι rapid. Μικρότερης ευαισθησίας. Αντιγόνου δηλαδή. Δεν μας λένε όμως πόσα από αυτά τα θετικά, πόσα είναι από αυτά, από τα rapid test είναι τα θετικά που βρίσκουμε και πόσα είναι τα θετικά από αυτά που βρίσκουμε με μοριακά. Ναι. Και επιπλέον υπάρχει και ένα άλλο θέμα. Δεν γίνεται, σας το είπα πριν, επιδημιολογική επιτήρηση. Ξέρετε τι σημαίνει, κύριε Μελικόνη? Είναι σαν να κάνουμε μία δημοσκόπηση αυτή τη στιγμή και να παίρνουμε δεδομένα μόνο από τη Λάρισα.
ή μόνο από το νοσοκομείο της Λάρισας, μόνο από το νοσοκομείο του Ηρακλείου. Είναι δυνατόν να προβλέψουμε ποιος πρόκειται να βγει στις εκλογές? Δηλαδή, τι γίνεται, τα δείγματα έρχονται σε εμάς αντί εμείς να ελέγχουμε τα δείγματα. Δηλαδή, ναι, να έχουμε κάποια αντιπροσωπευτικά δείγματα. Να κάνουν τεστ όσοι αισθάνονται ότι μπορεί να έχουν κορονοϊό. Ακριβώς. Δεν γίνεται αυτό που λένε οι στατιστικολόγοι, τυχαία δειγματοληπτική έρευνα. Και στρωματοποιημένη. Και ναι. Στρωματοποιημένη, μάλιστα. Ναι. Είναι τυφλά δείγματα. Mm-hmm. Καταλάβατε. Δηλαδή, ναι. Πάνε όλοι σε μία πλατεία ή εγώ νιώθω ότι βήχω, πάω και κάνω ένα τεστ. Rapid test εν προκειμένου. Τι μπορεί να μου δείξει αυτό? Και με βάση αυτά, εμείς επιβάλλουμε lockdown. Αυτό είναι το χειρότερο. Κύριε Λύκο, αυτό που είχαμε ως έτσι γενική γνώση και το έλεγαν και αρκετοί συνάδελφοί σας και λοιμοξιολόγοι στην αρχή, ότι δηλαδή όσο θα μεταλλάσσεται ο ιός, τόσο θα γίνεται πιο αδύναμος ως προς την ικανότητα να προσβάλλει τον ανθρώπινο οργανισμό και να τον κάνει να νοσήσει. Ισχύει τελικά ή όχι? Κοιτάξτε, ο ιός έχει ένα σκοπό στη ζωή του. Να μολύνει όσο το δυνατόν περισσότερο τον άνθρωπο προκειμένου να επιζήσει. Ναι. Στην προκειμένη περίπτωση. Αυτό σημαίνει ότι τον ξενιστή του, δηλαδή τον άνθρωπο, το ανθρώπινο κύτταρο, δεν πρέπει να το σκοτώσει. Προκειμένου να συμβιώνει μαζί του. Ισχύει όμως ότι υπάρχει μια σχέση αντιστρόφως ανάλογη, όσο ακριβώς πιο μεταδοτικός, λιγότερο θανατηφόρος ή όχι? Δεν μπορούμε να το πούμε με τα βεβαιότητος, mm-hmm, αλλά συνήθως αυτό συμβαίνει για παράδειγμα με τα ζώα. Ναι. Για να καταλάβετε. Δηλαδή τους προκαλεί ένα απλό συνάχι. Mm-hmm. Του σκύλου, η κορονοϊή, το σκύλο του προκαλεί ένα απλό συνάχι και συμβιώνουν μαζί του, χωρίς να αρρωσταίνουν. Εγώ, η άποψή μου είναι ότι μετά από 1-2 χρόνια, mm-hmm, ο κορονοϊός θα εξελιχθεί σε μια απλή γρίπη. Mm-hmm. Χωρίς να σκοτώνει. Απλά τι γίνεται, ο ιός έχει δύο. Ο κορονοϊός στην προκειμένη περίπτωση, mm-hmm, έχει προκαλεί δύο, αν θέλετε, επιπτώσεις στον άνθρωπο. Η μία είναι απλή λίγμωξη και η άλλη είναι μια υπερδιέγερση του ανασωπητικού, που αυτό είναι το πιο δύσκολο. Δηλαδή προκαλεί μια υπερδιέγερση κυτοκινών που μπορεί να σε χτυπήσει σε διάφορα άλλα συστήματα, ναι, του οργανισμού σου. Εκεί όπου δηλαδή έχεις πρόβλημα. Mm-hmm. Καρδιακά, καρδιοαναπνευστικά κτλ. Ναι. Αυτό είναι. Αλλά η άποψή μου είναι ότι όσο προχωρούν οι μεταλλάξεις, ο ιός ναι μεν θα γίνεται περισσότερο μεταδοτικός, αλλά και λιγότερο, αν θέλετε, σε ό,τι αφορά το επίπεδο της ασθένειας που μπορεί να προκαλέσει, σοβαρός, να το πούμε και έτσι. Μάλιστα. Μακάρι να αποδειχθεί ότι τα πράγματα είναι έτσι. Κύριε Λύκο, σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας. Να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ ιδιαίτερα. Να είστε καλά. Καλό βράδυ.